Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί εν Κυρίω, με τον κύριο Σκόνδρα και σήμερα θα συμπορευθούμε χάρη του Κυρίου για να γνωρίσουμε τις διάφορες ονομασίες που δίδονται στην Αγία μας Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο Ιησούς Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Η Εκκλησία μας, η Αγία, η Ορθόδοξος, η Ταμιούχος της Θείας Χάριτος, η Αγιάζουσα τα τέκνα της, είναι αυτή η οποία προσκαλεί τα παιδιά της να τα αγιάσει, να τα σώσει, να τα χαριτώσει και εν συνεχεία να το οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Και δίδεται και σήμερα η αφορμή να υπενθυμίσουμε σε αυτούς και αλλήλους ότι ο σκοπός και ο προορισμός του ανθρώπου δεν είναι άλλος παρά ο αγιασμός μας και η σωτηρία μας. Διότι τούτο εστί το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Και βλέπουμε και στις ημέρες της αποστασίας, όπως είναι οι δικές μας ημέρες, η Εκκλησία μας η Αγία να αναδεικνύει Αγίους, για να μας υπενθυμίζει, μπορείτε κι εσείς να αγιαστείτε, μπορείτε κι εσείς να χαριτωθείτε, μπορείτε κι εσείς να φτάσετε εις τον αγιασμό, αξιοποιώντας τα στοιχεία του κατοικώνα, το νου, το λογικό, τη δημιουργικότητα, να φτάσετε εις το καθομοίωση, στην καταχάριν θέωση. Αρκεί και εμείς να το θέλουμε. Ο Κύριος πάντα θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Για να επιτευχθεί όμως ο σκοπός του αγιασμού, της σωτηρίας μας, για να γίνουμε τέκνα Θεού κατά χάρη και πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών, θα πρέπει και εμείς να το θέλουμε. Τι σημαίνει, αδελφοί μου, να το θέλουμε και εμείς? Σημαίνει ότι αγαπάμε τον Κύριο. Όλοι οι Άγιοι αγάπησαν τον Κύριο με όλη τους την καρδιά, με όλη τους την ψυχή, με όλο τους το είναι. Πίστευσαν εις τον Κύριο. Είχαν οδηγό στη ζωή τους τον Κύριο, το Άγιον Ευαγγέλιο. Μελετούσαν το Άγιον Ευαγγέλιο, το Λόγο του Θεού που είναι φως, αλήθεια, ζωή και εν συνεχεία διέβαιναν στην πράξη. Έκαναν δηλαδή το Ευαγγέλιο τρόπο ζωής τους. Κάποιοι λένε ότι το Ευαγγέλιο είναι ουτοπία, δηλαδή δεν εφαρμόζεται, είναι ανεφάρμοστο. Και έρχονται οι Άγιοι του Θεού να καταρρύψουν αυτή τη λανθασμένη άποψη και να πούν με τη ζωή τους, με τον αγιασμό τους, δεν είναι ουτοπία. Μπορούμε να βιώσουμε και να εφαρμόσουμε το Ευαγγέλιο. Άγιος δεν σημαίνει αναμάρτητος, αλλά σημαίνει μετανοημένος αμαρτωλός. Διότι αλίμονο αν έχει κάποιος την άποψη ότι δεν είναι αμαρτωλός, δεν θα φτάσει ποτέ στον αγιασμό. Γιατί? Διότι δεν θα μετανοήσει. Τι ωραία που το λέγει στην ευχή ο Άγιος Εφραίμ, ο Σύρος. «Δόρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα, φώτισόν μου Κύριε το σκότος», που έλεγε ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, «να γνωρίσω την άβυσσο που υπάρχει μέσα στην ψυχή μου, το σκοτάδι, να βγω μέσα από το σκοτάδι, να οδηγηθώ στο φως και να μετανοήσω, να ζητήσω το έλεος του Θεού, διόσα εν λόγω, εν έργων, κατά νουν και διάνοια διέπραξα, αμάρτησα και να καταφύγω στο άπειρον έλεος του Θεού». Κατά την προηγουμένη εκπομπή είπαμε ότι η Αγία μας Εκκλησία ονομάζεται ή παρομοιάζεται με την άμπελο. Είπε ο Κύριος, «Εγώ είμαι η άμπελος, ημί στα κλίματα». Χριστός είναι η άμπελος και τα κλίματα είμαστε όλοι εμείς
που είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, στην κολυβήθρα της Ορθοδοξίας και ενούμεθα δια των Αγίων Μυστηρίων με τον Κύριό μας, τον Ιησούν Χριστόν. Οι αιρετικοί, οι σχισματικοί, οι κακόδοξοι έχουν αποκοπεί από το κλίμα και όταν κόψουμε μια κλιματόβεργα, αυτή ξεραίνεται και δεν παράγει καρπούς. Καρπούς παράγει η βέργα που είναι ενωμένη με το κλίμα. Ερώτημα. Είμαστε εμείς τα κλίματα? Και αν ναι, είμαστε ενωμένοι με την άμπελο που είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός? Κύριε Σκόνδρα. Και πάλι Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστούμε για τη χαρά που μας δίνετε και την ευκαιρία να βρισκόμαστε εδώ και για την παρουσίαση των συμβολισμών της Εκκλησίας μας. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε, αυτός που δένεται ως κλίμα με την κλιματαριά, με την άμπελο, έχει μέσα του ζωτικό χυμό, ζει, είναι ζωντανός, αλλιώς είναι νεκρός. Είπατε τη λέξη ξεράθηκε, οπότε θα πεταχθεί και θα καεί. Δεν είμαστε λοιπόν άνθρωποι που θέλουμε να καούμε, θέλουμε να φωτιστούμε, θέλουμε να ζήσουμε και ζούμε αληθινά όταν ακριβώς είμαστε δεμένοι με τη ζωή, με κεφαλαίο το ζήτα που είναι ο Χριστός. Λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής. Το πρώτο βιβλίο είναι η Γένεσης, το τελευταίο είναι της Αποκαλύψεως. 49 βιβλία έχει η Παλαιά Διαθήκη, 27 η Καινή Διαθήκη. Και Παλαιά Διαθήκη και Καινή Διαθήκη αποτελούν μαζί τη Βίβλο, την Αγία Γραφή. Λέγει για αυτούς που είναι αποκομμένοι από τον Χριστό, από την Εκκλησία, από την εν Χριστώ ζωή, ότι το όνομα έχουν ότι ζουν. Ενώ επί της ουσίας είναι κινούμενα πτώματα, είναι νεκροί. Γιατί ζει ο άνθρωπος χωρίς οξυγόνο? Όχι, είναι η απάντηση. Είδατε σήμερα όλοι έχουμε ένα οξύμετρο και μετράμε το οξυγόνο μας. Και όταν πέσει το οξυγόνο, πόσο ανησυχούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Έτσι λοιπόν, αδελφοί μου, όποιος δεν είναι συνδεδεμένος ουσιαστικά, πνευματικά, μυστηριακά με τον Σωτήρα Χριστόν, είναι ένα κινούμενο πτώμα και απλώς έχει το όνομα ότι ζει. Ο άνθρωπος που παραμένει αμετανόητος είναι ένα κινούμενο πτώμα. Ο άνθρωπος που ζει μακριά από τον Χριστόν, από την Αγία Εκκλησία του Χριστού, που είναι η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία, αυτός το όνομα έχει ότι ζει, διότι είναι νεκρός. Χωρίς φαγητό ζει ο άνθρωπος? Όχι, είναι η απάντηση. Θα οδηγεί στο θάνατο. Χωρίς νερό? Όχι, είναι η απάντηση. Θα οδηγηθεί στο θάνατο. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που αποκόπτεται από την άμπελο, αυτός νεκρούται. Ναι, κύριε Σκόντρα. Επαληθεύεται αυτό στην παραβολή του Ασώτου, όταν ο πατέρας λέγει στον πρεσβύτερο ιό ότι ο αδερφός σου νεκρός είναι και ανέζησε. Μακριά από το σπίτι του πατέρα, μακριά από την αγάπη τη δική μας, την ατμόσφαιρά μας, την επικράτειά μας, βρισκόταν στην εξορία και ήταν νεκρός. Τώρα που επέστρεψε μετανοημένος, είναι πλέον ζωντανός, αναστημένος. Ξεκάθαρος ο λόγος του Κυρίου, ξεκάθαρος. Επιβεβαιώνει τον λόγο της Αποκαλύψεως. Νεκρός είναι και ανέζησε. Νεκρός και ανέζησε. Πότε ανέζησε? Όταν επέστρεψε στο σπίτι του πατέρα. Πότε ο άνθρωπος πάλι παίρνει ζωή? Όταν επιστρέφει στην Εκκλησία. Όταν επιστρέφει συντετριμένος, μετανοημένος και ζητεί το άπειρο έλεος του Θεού. Υπάρχουν ωραίες εκφράσεις των ασκητών και των πατέρων. Γιατί, λέει, ήρθε ο Χριστός στον κόσμο? Για να μας δείξει τον δρόμο της επιστροφής στο σπίτι του πατέρα. Άλλος λέει, γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο? Για να μας ξανακάνει εκκλησία, δηλαδή να μας κάνει μια σύναξη κάτω από την ευλογία του. Και τα δύο σωστά είναι. Σήμερα, Θεοφιλέστατε, μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε την εκκλησία ως βασιλεία. Η εκκλησία παρομοιάζεται με βασιλεία. Τι σημαίνει βασιλεία? Επικράτεια. Επικρατεί ο Θεός. Τι ακριβώς επικρατεί? Επικρατεί το θέλημά του. Όπου υπάρχει το θέλημά του, εκεί λέμε ότι υπάρχει βασιλεία Θεού. Στη βασιλεία των ουρανών επικρατεί το θέλημα του Θεού με τους υπηκόους και τους αγγέλους. Και εδώ στη γη που επικρατεί το θέλημά του? Εν τη εκκλησία. Οπότε έχουμε λοιπόν την εκκλησία ως βασιλεία. Πρώτος
αναφέρεται στο θέμα αυτό ο προφήτης Δανιήλ από την Παλαιά Διαθήκη. Προφήτευσε στον Ναβουχοδονόσορα ότι μετά τις τέσσερες μεγάλες αυτοκρατορίες, βασιλείες των Χαλδαίων, των Περσών, των Ελλήνων, Μακεδόνων δηλαδή και των Ρωμαίων, ο Θεός του ουρανού θα αναδείξει μια άλλη βασιλεία, η οποία εις τους αιώνας των αιώνων δεν θα καταστραφεί, δεν θα φανιστεί και ποτέ δεν θα δώσει τον τόπο της σε άλλη βασιλεία. Θα συντρίψει δε και θα θρηματίσει και θα λιχνίσει, λέει μάλιστα, όλες τις άλλες βασιλείες και αυτή θα υψωθεί και θα απλωθεί και θα υπάρχει στους αιώνας των αιώνων. Είναι του Χριστού η βασιλεία, είναι η Εκκλησία, η οποία θα υποτάξει όλους τους λαούς της γης, θα απλωθεί η βασιλεία του Θεού, το θέλημά του σε όλη τη γη, όχι με τη δύναμη των όπλων, αλλά με το φως της αληθείας και με την αγάπη και τη λυτρωτική θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό από την Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη, ο Κυριός μας, στην παραβολή των κακών γεωργών, την οποία ακούμε περίπου αρχές Σεπτεμβρίου, προειδοποιεί τους Ιουδαίους ότι θα αφαιρεθεί από σας η Βασιλεία του Θεού και θα δοθεί σε άλλο έθνος, στο έθνος εκείνο το οποίο θα παράγει τα αγαθά έργα που είναι η καρπή της Βασιλείας αυτής. Η σωστή απάντηση εδώ είναι ότι το έθνος αυτό είναι η Εκκλησία. Μην πούμε ότι είναι η Ελλάδα, ένα μέρος της Εκκλησίας είναι και η Ελλάδα. Όλοι οι λαοί θα γίνουν μέρη της Εκκλησίας. Και πράγματι καταργήθηκε η συναγωγή και ιδρύθηκε η Εκκλησία, η οποία φανέρωσε στη γη ένα νέο είδος ανθρώπων, που είναι οι Άγιοι. Το καινόν γένος, που λέει η επιστολή που θα δούμε σήμερα για λίγο, η προσδιώγνητον. Το καινόν είδος, το καινούριο είδος ανθρώπων είναι οι Άγιοι, είναι οι Χριστιανοί. Η Εκκλησία ως Βασιλεία του Θεού υπονοείται και στους λόγους του Κυρίου ότι υπάρχουν μερικοί από τους ακροατές μου οι οποίοι δεν θα δοκιμάσουν το θάνατο προτού να δουν να καταλύεται κατά την καταστροφή των Ιεροσολύμων και του ναού τους η παλαιά τάξη και διαθήκη για να θεμελιωθεί η νέα θεία τάξη που θα εκπροσωπεί η Εκκλησία επειδή είναι η άλλη Βασιλεία του Θεού επί της γης. Αυτό για τη Βασιλεία. Ηθικό συμπέρασμα. Πρακτικό δίδαγμα. Εγώ ως χριστιανός είμαι πράγματι πιστό μέλος της Βασιλείας του Θεού. Είμαι πράγματι ένα βασιλόπουλο μέσα στη Βασιλεία του Θεού με Βασιλέα το Χριστό. Ανταποκρίνομαι σε αυτό που είναι ο τίτλος μου ή δεν ανταποκρίνομαι? Γι' αυτό λοιπόν ας κάνουμε μια αυτοεξέταση, μια αυτοκριτική, έναν αυτοέλεγχο και μην μείνουμε μόνο σε αυτό. Να φτάσουμε στην αυτογνωσία, να γνωρίσω ακριβώς τι συμβαίνει. Και αν κάνω και σοβαρότερη άσκηση όπως οι ασκητές, τότε θα φτάσω και στην αυτομεμψία, να δω ότι τα λάθη ξεκινούν από μένα. Εγώ είμαι το πρόβλημα, δεν είναι οι άλλοι το πρόβλημα, δεν θα ασχοληθώ με το τι κάνουν οι άλλοι, είτε είναι υψηλά ιστάμενοι είτε είναι χαμηλά ιστάμενοι. Εγώ τι κάνω, εγώ πώς θα ανταποκριθώ ώστε να βρεθώ και εγώ και να λέγομαι άξιο τέκνο, άξιο μέλος της Βασιλείας του Θεού. Και στο σύμβολο της πίστεως, κύριε Σκόντα και αγαπητοί μου αδελφοί, τι ομολογούμε? Και της Βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Στους μακαρισμούς. Μακάρι. Μακάρι. Η πτωχή το πνεύμα. Η καθαρή την καρδία. Ότι αυτό είναι στην Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία των Ουρανών. Άρα στόχος, προορισμός, η Βασιλεία του Θεού. Την οποία Βασιλεία Θεού προγευόμαστε από αυτόν εδώ τον κόσμο? Εδώ υπάρχουν δύο λεξούλες αρχαίες που είναι υπέροχες για το θέμα αυτό. Η Βασιλεία του Θεού με την Εκκλησία είναι ήδη εδώ, αλλά και ούπο εδώ. Τι πάει να πει ήδη εδώ? Είναι πλέον ανάμεσά μας η Εκκλησία. Όταν ανοίγει η Θεία Λειτουργία τη λέμε ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και λέει ο Κύριος η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Δηλαδή και ανάμεσά σας είναι και μέσα σας είναι. Δηλαδή εγώ είμαι η Βασιλεία του Θεού που είμαι μέσα σας και είμαι και στην Εκκλησία και σας προσφέρομαι εκεί ως σώμα και αίμα Χριστού. Και ούπου ακόμα η Βασιλεία του Θεού. Δεν είναι ακόμα πλήρης η Βασιλεία του Θεού. Πλήρης θα είναι η ουράνια Βασιλεία προς την οποία κατευθυνόμεθα. Ήδη είναι εδώ με την Εκκλησία και την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Αλλά και ούπο θα βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού, όχι τώρα, όχι ακόμα, όταν θα μας καλέσει ο Κύριος κοντά του με την κοίμησή μας. Ο παράδεισος και η κόλαση δεν είναι εδώ. Όπως λένε κοσμικοί άνθρωποι, προφανώς από άγνοια. Αλλά
Από εδώ αρχίζει. Από εδώ ξεκινάει. Από εδώ ξεκινάει. Και η Βασιλεία του Θεού και ο Παράδεισος και η κόλαση. Είναι δύο καταστάσεις μεταθανάτιες. Και απελεύσονται μεν ούτι εις κόλασιν αιώνιον, είδε δίκαιη η ζωή αιώνιον. Οι μετανοημένοι αμαρτωλοί, οι αγωνιστές, αυτοί που αγάπησαν τον Κύριο και αγωνίστηκαν να βιώσουν το Ευαγγέλιο, θα απολαύσουν των αγαθών της επουρανίου βασιλείας. Οι δε τα φαύλα πράξαντες, εις κόλασιν αιώνιον, διότι έφυγαν αμετανόητοι, διότι δεν έδωσαν ένα ποτήρι νερό στον αγγελό τους, διότι η εγωπάθειά τους, ο εγωισμός τους, δεν τους επέτρεψε να συγχωρήσουν, να ελεήσουν, να γίνουν άνθρωποι, με όλη τη σημασία της λέξεως. Γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι αρχίζει από εδώ, χωρίς να είναι εδώ. Ξέρετε πόσες φορές έχω ακούσει, κύριε Σκόντα και αδελφοί μου, και από νέους άνθρωπους να λένε «Πάτερ, είμαι από τώρα στην κόλαση». Και αντιθέτως, αδελφούς, αδελφές που ζουν την εν Χριστώ ζωή, να λένε «Αισθάνομαι τη Βασιλεία του Θεού εντός μου, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί». Όταν κοινωνώ, δεν πατώ στο έδαφος. Όταν εξομολογούμε, αισθάνομαι ότι απαλλάσσομαι από τις ενοχές. Όταν γονατίζω και προσεύχομαι, ενώνομαι με τον ουρανό και προγεύομαι παράδεισο. Όταν επικαλούμε τον Κύριο, αισθάνομαι το χέρι του να με κρατά. Όταν προσεύχομαι στην Παναγία, την αισθάνομαι να με σιτεύει ενώπιον του θρόνου του Θεού. Όταν επικαλούμε τους Αγίους, έχω την αίσθηση, την πεποίθηση, τη βεβαιότητα ότι οι Άγιοι σπέβδουν και παρακαλούν και δέονται για τη σωτηρία μου. Αυτός ο άνθρωπος προγεύεται τον Παράδεισο. Αντιθέτως, ο άνθρωπος που ζει μέσα στο σκότος, που έκανε δόγμα του το φάγομεν και πίωμεν, διότι αύριον αποθνίσκομεν, που απολυτοποίησε τα πράγματα του κόσμου τούτου, που θεοποίησε την ύλη και τη σάρκα, αυτός ο άνθρωπος από αυτόν εδώ τον κόσμο ζει και βιώνει την κόλασή του. Και να επαληθεύεται κάθε φορά και να επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε και στο Πατερημόν, που λέμε να γεννηθεί το θέλημά του ως εν ουρανό και επί της γης. Τότε πράγματι είμαστε μέλη της Βασιλείας του Θεού. Από τώρα, συνώνυμη λέξη, θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδελφοί, της Βασιλείας για την Εκκλησία είναι η πόλη, την οποία λέξη πόλη χρησιμοποιεί κυρίως η Αποκάλυψη, που λέει ότι είναι περιτυχισμένη με ένα πανύψηλο τείχος και θεμέλια αυτού του τείχους είναι 12, οι 12 Απόστολοι. Και το ερώτημα είναι, αφού η Εκκλησία λέγεται και πόλη, εμείς είμαστε πολίτες άξιοι? Τι ωραία το λέτε κάθε φορά, να γίνουμε άξιοι ουρανοπολίτες. Δεν είμαστε μόνο για την άλλη ζωή πολίτες του ουρανού, είμαστε και για αυτή ζωή πολίτες. Πολίτες του Θεού, επειδή συμμετέχουμε στη ζωή της Εκκλησίας. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος κάνει μια χρήση αρχαίας λέξεως που έχει δίκιο και πολύ καλά το κάνει. Λέει, εσείς λέει χριστιανοί, να πολιτεύεστε με πάσαν προσοχή. Η λέξη πολιτεύω στα αρχαία δεν σημαίνει ασκοπολιτική εξουσία, σημαίνει φέρομαι, πώς φέρομαι, πώς συμπεριφέρομαι στο δημόσιο βίο. Τότε βγήκε η φράση που λέμε βίος και πολιτεία. Βίος πάνω να πει η προσωπική ζωή, η ατομική ζωή. Πολιτεία είναι η δημόσια ζωή. Και λέει ο Παύλος να πολιτεύεστε, δηλαδή να συμπεριφέρεστε και να είστε υποδείγματα και παραδείγματα για όλη την πόλη, για όλους τους άλλους κατοίκους. Αυτοί βλέπουν. Τι βλέπουν? Βλέπουν ένα φωτεινό παράδειγμα. Είσαι πράγματι πολίτης του Θεού. Και ως προς το Θεό, όταν νιώθω πολίτης του Θεού, προσέχω να τηρώ το θέλημά του τέλεια. Και ως προς τους άλλους ανθρώπους, τους συνανθρώπους, τι νιώθω? Νιώθω ότι είναι πράγματι αδέρφια μου, τους οποίους οφείλω να βοηθήσω, να συμπαρασταθώ και να τους βοηθήσω επίσης να βρουν τον δρόμο τους, να αγαπήσουν την πρόταση της ζωής που κομίζει η Εκκλησία για να βρεθούμε όλοι μαζί στη Βασιλεία του Θεού. Σημαντική προϋπόθεση για να γίνει, αδελφοί μου αγαπητοί, ο άνθρωπος ουρανοπολίτης είναι να είναι ουρανοδρόμος. Όταν δεν είμαι θα ουρανοδρόμοι, πώς θα γίνουμε ουρανοπολίτες? Τι σημαίνει τώρα να είναι κανείς ουρανοδρόμος? Καταρχάς να έχει πίστη όπως την παρέδωσε ο Κύριος, όπως την παρέλαβαν οι Άγιοι Απόστολοι,
όπως την παρέλαβε η Εκκλησία και όπως την διδάσκει η Εκκλησία. Πίστη. Ακλόνητη πίστη. Άρα όταν θα έρθω θα έβρω την πίστη στους ανθρώπους. Ένα ερώτημα που έκανε ο Κύριος. Θα έβρω την πίστη. Οι Άγιοι, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, έφτασαν στον αγιασμό, στη σωτηρία, στην καταχάριν θέωση, επειδή αγάπησαν τον Κύριον. Προϋπόθεση όμως για να αγαπήσει κανείς τον Κύριο είναι η πίστη. Είναι η πίστη, αδελφοί μου. Όλοι οι Άγιοι αγάπησαν τον Κύριο διότι πίστευσαν εις τον Κύριο ότι είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος και Θεός αληθινός, ότι είναι ο σαρκωμένος Θεός της αγάπης, Θεός όν προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο θύραμα, ότι έρχεται ο Θεός εις τον κόσμο για να ανέλθει ο κόσμος εις τον ουρανό, ότι γίνεται ο άπειρος και άναρχος Θεός άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός κατά χάρη. Αυτό προϋποθέτει πίστη. Δεν είναι πίστη αυτό που λένε τινές ότι ο Κύριος ήταν ένας φιλόσοφος, ένας διανοούμενος, ένας μύστης, ένας συντηρητής μιας θρησκείας, ένας κοινωνικός επαναστάτης. Όλα αυτά δεν ωφελούν σε τίποτε. Ότι το Ευαγγέλιο έκανε επανάσταση, ναι, είναι αλήθεια. Ποια επανάσταση? Την επανάσταση της αγάπης. Παίρνει τον Κύριο και τον βάζει δίπλα στο δούλο. Παίρνει τον δούλο και τον βάζει δίπλα στον Κύριο. Τους αναπήρους, τις γυναίκες που τότε τους είχαν υποτιμήσει ως πρόσωπα, όλοι αυτοί τώρα συγκεντρωνόμαστε στη σύνεση της Εκκλησίας και είμαστε στον ίδιο χώρο, ισότιμα. Δεν υπάρχει στην Εκκλησία μέσα αυτό που λέμε ανισότητα. Υπάρχει ισότητα που αποδεικνύεται αυτό και από τις θέσεις που καθόμαστε, αλλά κυρίως από το ότι μετέχουμε στο ίδιο ποτήριον ζωής. Και ο πλούσιος και ο φτωχός και η γυναίκα και το παιδί και ο ανάπηρος, όλοι οι κάτοικοι, όλες οι φυλές, όλα τα φύλλα, τα πάντα. Είναι λοιπόν μέσα στην Εκκλησία. Αρκεί να διαβάσει κανείς την προσφιλήμωνα επιστολή για να δει ακριβώς αυτή την επανάσταση της αγάπης. 3-4 σελίδες είναι στην Αγία Γραφή η προσφιλήμωνα επιστολή. Ένα κεφάλαιο είναι, θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδελφοί, η προσφιλήμωνα επιστολή. Την έγραψε ο Απόστολος Παύλος στη φυλακή της Ρώμης και την έδωσε ως συστατική επιστολή στον Ονίσιμο για να επιστρέψει ο Ονίσιμος στο αφεντικό του που ήταν ο Φιλήμωνας. Και λέει μέσα στην επιστολή ο Απόστολος Παύλος ένα καταπληκτικό, πάτερ μου και αγαπητοί αδερφοί. Λέει στο Φιλήμωνα, θέλω να δεχθείς τον δούλο Ονίσιμο ως αδελφό σου και εσύ μετά ξέρεις τι παραπάνω θα κάνεις γι' αυτόν. Αυτό το παραπάνω που λέει στην επιστολή μέσα, τι είναι? Η απελευθέρωση του δούλου από τη δουλεία. Και πράγματι απελευθερώθηκε ο Ονίσιμος από τη δουλεία του αφεντικού του από το Φιλήμωνα. Και τι έγινε ο Ονίσιμος? Έγινε επίσκοπος Εφέσου. Υπάρχει μια ομιλία που επιγράφεται «Ο δούλος που έγινε δεσπότης». Είναι ο Ονίσιμος. Να λοιπόν ποια είναι η επανάσταση. Χωρίς όπλα, χωρίς εξεγέρσεις, χωρίς αίματα. Επειδή άλλαξε η διάθεση της καρδιάς, επειδή άλλαξε η τοποθέτηση του ανθρώπου. Και είπε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στο Φιλήμωνα, αυτός πλέον είναι αδελφός σου και κάνε και κάτι παραπάνω από αυτό. Ελευθέρωσέ τον να γίνει και επίσκοπος, όπως και έγινε. Και θα τον δεχθείς όπως θα δεχόσουν εμένα. Εδώ βλέπουμε το μεγαλείο της καρδιάς, της ψυχής του Αποστόλου Παύλου. Δι' αυτού του τρόπου η Εκκλησία κατήργησε τις κοινωνικές τάξεις, αδελφοί μου. Και γράφει σε άλλη περίπτωση ο Απόστολος Παύλος ότι ουκ έστι δούλος ή ελεύθερος, Έλλην ή σκήθης, άνδρας ή γυναίκα, πάντες ένες μεν εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Και έρχονται τώρα τα φεμινιστικά κινήματα να διεκδικήσουν δικαιώματα. Μα τα δικαιώματα τα έδωσε ο ίδιος ο πλάστης, ο ίδιος ο δημιουργός. Ανέφερε προηγουμένως ο Κύριος Κόντρας. Σε ποια κατάσταση βρήκε ο Κύριος και η Εκκλησία τη γυναίκα? Ρες, δεν ήταν Κύριε Σκόντρα? Πράγμα, αντικείμενο, καμία αξία. Έτσι πάνε να καταντήσουν την γυναίκα και στη σημερινή εποχή, αδελφοί μου. Με όλα αυτά τα ξενόφερτα που έχουν κατακλείσει την ευλογημένη μας πατρίδα.
Γι' αυτό και σήμερα θα το πούμε. Αντισταθείτε. Αντισταθείτε δια της προσευχής, δια της νηστείας, δια των μετανιών. Αντισταθείτε με κάθε τρόπο, αδελφοί μου. Μη δεχθούμε ξένες απόψεις, ξένες αντιλήψεις, αντιχριστιανικές θεωρίες. Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις. Άσε διδάχθητε, είτε διαλόγου είτε διεπιστολήσιμων. Γράφει και κηρύττει ο Απόστολος Παύλος. Μη μέτερε όρια αιώνια, αέθεντο οι πατέρες ημών. Μη μεταφέρουμε ούτε ένα γιώτα, ούτε ένα κόμμα, ούτε μια κεραία. Ξέρετε, ένα κόμμα αλλάζει την έννοια του κειμένου. Yes. Η πυθία τι χρησμούς έδινε, ψεύτικους. Διφορούμενος. Διφορούμενος. Άρσεν, κόμμα, ουθύλι, αγόρι. Όχι κορίτσι, όταν τη ρωτούσαν τι παιδί θα κάνουμε, άρσεν, ουθύλη. Δέστε τώρα την αξία ενός κόμματος. Άρσενου, θύλη, αγόρι όχι, κορίτσι. Τέτοιους χρησμούς έδινε, διφορούμενος. Και ο καθένας, ό,τι καταλάβαινε, καταλάβαινε. Άλλο παράδειγμα, ήξεις αφήξεις ου, εν το πολέμο θνήξεις. Θα πας, θα γυρίσεις όχι στον πόλεμο που πεθάνεις. Ήξεις αφήξεις, το κόμμα τώρα. Ού εν το πολέμο θνήξεις. Καταλάβατε το, τι αξία έχει ένα κόμμα. Ένας τόνος. Αν μεταφέρουμε έναν τόνο, πάλι αλλάζει η ανία μιας λέξης. Ή ένα γιώτα. Το ομοιώσεως με το ομοιώσεως. Ολόκληρη ιστορία λοιπόν κύλησε με τις δύο αυτές λέξεις. Τότε στο Βυζάντιο λέει η ιστορία ότι και στα καταστήματα ακόμα που πηγαίναν οι χριστιανοί να ψωνίσουν ρωτάγανε ομοούσιος ή ομοιούσιος, και αν έλεγαν ομοούσιος έμπαιναν και ψώνιζαν, αλλιώς έφευγαν. Δηλαδή είχαν τέτοια τόση ευαισθησία. Τόση ευαισθησία στο γιώτα, γιατί πραγματικά αλλάζει το δόγμα, το περί Χριστού δόγμα. Και έπρεπε λοιπόν να φανεί το εξής, όχι ομοιούσιος αλλά ομοούσιος. Δεν το λέει πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος. Μη συσχηματίζεστε. Μην εξομοιώνεστε, μην παραδειγματίζεστε από αυτούς, διότι αν το κάνετε αυτό θα προδώσετε το Λόγο του Θεού και τον Χριστό μας, τον Κύριό μας που ήρθε στη γη και έφερε λοιπόν την αλήθεια με το Α κεφαλαίο. Γι' αυτό ποτέ μη λέμε ότι άλλαξαν οι εποχές και πρέπει και εμείς να αλλάξουμε αντιλήψεις και ιδέες. Όχι. Τι λέει το Ευαγγέλιο, Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Μέχρι συντελείας των αιώνων εμείς πρέπει να διαφυλάττουμε και να κηρύττουμε με γνησιότητα και με φόβον Θεού την αλήθεια. Χωρίς υποχωρήσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Θα μας μισήσει ο κόσμος, το ξέρουμε. Δεν μας το πω Κύριος. Ή εμέ δίωξαν και ημάς διώξουσιν. Ή εμέ μίσησαν και ημάς μισήσουσιν. Δεν ξέρετε αυτά αδελφοί μου. Ο Κύριος μας τα ξεκαθάρισε ότι σε αυτόν τον κόσμο θα σηκώσουμε σταυρό. Και έσεστε μισούμενοι υπό πάντων δια το όνομά μου, είπε ο Κύριος. Θα μας μισήσουν οι άνθρωποι επειδή ορθοδόξως πιστεύομεν και κηρύττομεν και πράττομεν. Μη φοβήστε όμως το μικρόν ποίμνιον. Ιδού γαρομισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Τι μας διαφέρει, τι μας ενδιαφέρει. Λίγοι έπαινε σε αυτόν τον κόσμο και να χάσουμε την αιώνια ζωή. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος, θεοφιλέστατη και αγαπητή αδελφή, αποκαλεί τον νόμο του Θεού βασιλικό νόμο. Όχι μόνο επειδή εδόθε από τον Βασιλέα Χριστόν, αλλά επειδή εμείς ως μέλη της Εκκλησίας θεωρούμαστε ότι πρέπει να γίνουμε βασιλείς του εαυτού μας. Δηλαδή λαμβάνουμε μέσα από τη βάφτιση, όταν δεχόμεθα τη βάφτιση αυτή, τα τρία αυτά ιδιώματα. Γινόμαστε οι προφήτες, ως κήρυγες δηλαδή, γινόμαστε ιερείς γιατί θυσιάζουμε το θέλημά μας και γινόμαστε λέει και βασιλείς, δηλαδή εξουσιάζουμε πλέον τον εαυτό μας και τον καθυποτάσσουμε, δαμάζουμε τα πάθη μας και γινόμαστε πράγματι άξιοι πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Οπότε λοιπόν θα πούμε λοιπόν στον οποιοδήποτε που ζητάει τέτοια υποχώρηση από εμάς, εμείς έχουμε νόμο βασιλικών, νόμων θεϊκών, στον οποίο δεν μπορεί, από τον οποίο δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε, δεν μπορούμε να εκτροχιαστούμε. Είναι προδοσία, είναι προδοσία. Δεν μπορούμε να δούμε εμείς το Λόγο του Θεού.
όπως έκαναν τόσα χρόνια επί τόσες αιώνες οι μάρτυρες, οι μεγαλομάρτυρες, όλοι οι Αγίοι μας. Τι κάνανε? Είπαν, εγώ εφαρμόζω το θέλημα του Θεού, όχι το θέλημα του δικό μου. Με οποιοδήποτε κόστος. Έτσι, με οποιοδήποτε κόστος. Πώς λέει, περιφέροντες των θάνατων του Χριστού. Και αν χρειαστεί να δώσουμε και τη ζωή μας, θα τη δώσουμε. Εορτάζουμε τους μάρτυρες. Αποκτούμε κι εμείς αυτό το φρόνημα των Αγίων Μαρτύρων. Έτσι. Το θάρρος, την τόλμη, την παρησία, την ομολογία. Και να μη συσχηματιζόμαστε με τον κόσμο. Μη συσχηματίζεστε το κόσμο. Πάλι λέγει ο ουρανοβάμων Απόστολος Παύλος. Κηρύττωμεν για τους μάρτυρες. Έχουμε εμείς ακριβώς αυτή την τόλμη και την παρησία των Αγίων Μαρτύρων, αδελφοί μου. Τι τους έλεγαν? Πάρτε λίγο θυμίαμα και ρίξτε το μπροστά στην εικόνα του Αυτοκράτορος, που ήθελε ο Αυτοκράτορος να τον λατρεύουν ως Θεό. Δεν το έπρεπε. Προτιμούσαν τον θάνατο, τα μαρτύρια τα φρικτά, τα βασανιστήρια που δεν μπορούμε ούτε να τα ομολογήσουμε, αδελφοί μου. Και τι έλεγαν οι μάρτυρες? Ού καρδούμεθα της Τριάδος την δύναμη, τρεις πέτες μέσα στην κάμυρο του πυρός την καιωμένη. Προτίμησαν να τους ριχθούν μέσα στην κάμυρο παρά να αρνηθούν τη λατρεία του αληθινού Θεού. Είναι και ένα άλλο, θεφιλέσατε, πολύ σημαντικό, κοντά σε όσα ωραία είπατε, ότι όταν βαφτιζόμεθα, πολιτογραφούμεθα στον ουρανό. Μας συγγράφει ο Κύριος στο βιβλίο του ουρανού. Όταν λοιπόν είμαστε γραμμένοι στο βιβλίο του ουρανού, πρέπει το όνομα αυτό να μην διαγραφεί. Και θα διαγραφεί το όνομα αυτό το δικό μας, εάν κάνουμε αυτό που είπατε τώρα, τις υποχωρήσεις, συσχηματιζόμεθα και γινόμαστε λοιπόν πράγματι όργανα του κόσμου τούτου. Όχι, πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης. Όταν βρεθούμε στο δίλημα αυτό, πού θα πειθαρχήσουμε? Στους ανθρώπους ή στο Θεό? Θα επιλέξουμε το δεύτερο, στο Θεό. Δεν έχουμε δίλημα οι χριστιανοί. Έτσι. Θα θέσουν το δίλημα εκείνοι. Θα το θέσουν το δίλημα. Αλλά εμείς δεν ερχόμαστε στο δίλημα. Διότι έχουμε από τη μία τον νόμο του Θεού και από την άλλη τον νόμο των ανθρώπων. Ο νόμος του Θεού μας οδηγεί, η υπακοή του Θεού μας οδηγεί στη σωτηρία. Έτσι. Ο νόμος των ανθρώπων είναι ανθρώπινος. Έρχεται μια άλλη κυβέρνηση αύριο και αλλάζει τον νόμο. Υπάρχει ρευστότητα εκεί. Ενώ ο νόμος του Θεού δεν αλλάζει ποτέ. Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα, ο Αυτός και εις τους αιώνας. Και αλλή και αλλήμονος αυτόν που θα θελήσει να πάρει την πρωτοβουλία να λιώσει τον νόμο του Θεού. Αυτός ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία του Θεού. Ο ποιήσας και διδάξας μέγας κληθήσετε. Αυτός που έβαλε το χεράκι του να λιώσει, να κάνει εκπτώσεις, να κάνει συμβιβασμούς, να συμβιβαστεί με το πνεύμα του κόσμου, αυτός ελάχιστος κληθήσετε. Και εμείς τι θέλουμε? Να γραφεί το όνομά μας εν βίβλο ζωής. Έτσι. Εν βίβλο ζωής. Είπε στους μαθητές του 70 ο Κύριος, μια χαρά να έχετε. Αυτό να χαίρεστε, ότι εγγράφει, δηλαδή γράφτηκαν τα ονόματά σας στον ουρανό, στο βιβλίο του ουρανού. Αυτή είναι η μεγάλη μας χαρά. Να βρούμε το όνομά μας καθαρογραμμένο, όταν θα κληθούμε να φύγουμε από τη ζωή αυτή και να είμαστε στη Βασιλεία του Θεού πολίτες του ουρανού. Επειδή ήμασταν και πολίτες του ουρανού εδώ. Και προϋπόθεση είναι το Άγιον Βάπτισμα. Έτσι. Το Άγιον Βάπτισμα που μας καθιστά μέλη Χριστού και μέλη της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας, αδελφοί μου. Οι ονοματοδοσίες και τα υπόλοιπα που είναι καθυπαγόρευση του πειρασμού οδηγούν στην απώλεια. Γι' αυτό ο Άγιος Κοσμάς συνιστά και συμβουλεύει. Μετά τον σαρατισμό, λέει, το συντομότερο να βαπτιστεί το παιδάκι. Να γίνει χριστιανός. Να γραφτεί το όνομά του εν βίβλο ζωής. Να πολιτογραφηθεί, όπως είπε ο κύριος Κόντρας προηγουμένως. Αυτά πρέπει να κρατήσουμε. Αυτά πρέπει να κηρύττουμε. Διότι, επαναλαμβάνω, νέες αντιλήψεις, νέες απόψεις, κακοδοξίες και πλάνες έχουν κατακλείσει την ευλογημένη μας πατρίδα και λησμονούμε το σπίτι του πατέρα μας. Λησμονούμε τη Διαθήκη, αδελφοί μου, που έχουμε υπογράψει. Λησμονούμε τις υποσχέσεις που δώσουμε. Αντισταθείτε, αδελφοί, και να αντισταθούμε όλοι με οποιοδήποτε κόστος. Ας μας περιφρονήσει ο κόσμος.
ας μας πει καθυστερημένους και οπισθοδρομικούς. Είναι τίτλοι τιμής αυτοί οι χαρακτηρισμοί των ανθρώπων του κόσμου. Τι θέλουμε, να μας δώσει ο Κύριος τον αμαράντινο της δόξης Στέφανο και να μας πει «Παιδί μου, είσαι στη χαρά του Κυρίου σου» ή να πάρουμε έναν έπαινο από ανθρώπους του κόσμου τούτου που δεν έχει απολύτως καμία αξία. Θα φρέσετε, μας λένε συνέχεια και ακούμε τη λέξη και εξέλιξη και πρόοδος κλπ. Δηλαδή δεν υπάρχουν πράγματα κλασικά, διαχρονικά, τα οποία τα διατηρούμε πράγματι ως κόρυν οφθαλμό και τα έχουμε ως υποδείγματα ζωής. Παράδειγμα, μπορούμε ποτέ να πούμε αρνούμαστε την αξία του Παρθενώνος επειδή χτίστηκε προ Χριστού και επειδή φτάσαμε σήμερα στον 21ο αιώνα? Όχι. Θα αρνηθούμε το κάλος του λόγου που είχαν οι αρχαίοι Έλληνες επειδή αυτός σημειώθη, εγγράφει προ Χριστού? Όχι. Θα αρνηθούμε το κάλος της τέχνης πάλι που είχαν οι αρχαίοι σε οικήματα και αυτό και σε άλλα δημιουργήματα όπως σε τραγωδίες επειδή πάλι δημιουργήθηκαν προ Χριστού? Όχι. Τα έχουμε αυτά. Και όταν, γιατί όταν αναφερόμαστε στην πίστη αμέσως λέμε πρόοδος και εξέλιξη? Το ίδιο πράγμα είναι. Η σοφία των αρχαίων παραμένει σήμερα οδηγός σε πολλά θέματα. Η πίστη παραμένει σε όλα τα θέματα οδηγός. Γιατί λοιπόν αυτό το θέτουμε θέμα χρόνου? Δεν είναι θέμα χρόνου αυτό. Το οξυγόνο έρχεται από την αρχή της ιστορίας. Επειδή έρχεται, πρέπει να αρνηθούμε και το οξυγόνο. Δηλαδή πράγματα υπάρχουν παραλογισμοί, Θεοφίλε, σε αυτά. Ομιλούν για νόθευση της πίστεως. Όταν οι άνθρωποι του κόσμου ομιλούν για εξυγχρονισμό της Εκκλησίας, τι εννοούν? Εκπτώσεις. Εκπτώσεις, αυτό εννοούν. Ναι, οι εκπτώσεις αλλοιώνουν το περιεχόμενο της πίστεως. Παράδειγμα, ποιος πηγαίνει σε ένα οινοπωλείο να αγοράσει νοθευμένον ίνων? Η φαγητό. Κανένας. Ποιος θέλει να πάει σε ένα γαλακτοπωλείο να αγοράσει γάλα νοθευμένο, νερωμένο? Κανένας. Αν θέλουμε λοιπόν, και σωστά δεν θέλουμε, να είναι νοθευμένα τα τρόφιμα, πόσο μάλλον αδελφοί μου η Αγία μας Ορθόδοξος πίστη. Και γι' αυτό όταν γίνεται η χειροτονία των πρεσβυτέρων, ο Επίσκοπος δίνει τον Άγιον Άρτο, το Πανάγιον Σώμα και το Πανάγιον Αίμα, το Πανάγιον Σώμα του Κυρίου πάνω στα χέρια αυτού που χειροτονήθηκε και του δίνει την παρακαταθήκη, την οποία θα πρέπει αυτή την παρακαταθήκη να τη διαφυλάξει αγνή και ανώθευτη έως της Δευτέρας του Κυρίου Παρουσίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν με αυτά που είπαμε και σήμερα, θα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν, ότι να μην συμβιβαστούμε με το πνεύμα του κόσμου. Και να σας πω, αυτοί που ομιλούν για εξυγχρονισμό, σας ερωτώ, αυτά που ακούμε στις ημέρες μας είναι εξυγχρονισμός ή οπισθοδρόμηση? Κύριε Σκόντρα, τι είναι? Το κριτήριο, αγαπητοί, είναι ένα. Τι βλάπτει και τι ωφελεί τον άνθρωπο? Εφόσον βλάπτουν αυτές οι εξελίξεις τον άνθρωπο, δεν είναι εξυγχρονισμός. Είναι οπισθοδρόμηση, είναι καταστροφή. Το κριτήριο αυτό είναι. Αν βλάπτουν τον άνθρωπο, δεν πρέπει να τα διατηρήσουμε. Ήδη ο Σωκράτης από τα αρχαία χρόνια έλεγε στους μαθητές του, μπορείς, λέει, να πας να πάρεις μαθήματα από τον σοφιστή που δεν σου διδάσκει την αλήθεια αλλά σου λέει πράγματα δικά του προσωπικά? Λέει, δεν πάω δάσκαλε, δεν θα πάω δάσκαλε εκεί. Άρα λοιπόν πού θα πας? Σε αυτόν ο οποίος σου λέει την αλήθεια, δηλαδή αυτή που ωφελεί, όχι αυτή η οποία βλάπτει. Επομένως, Θεοφιλέστατε, έχουμε και το θέμα λοιπόν της βλάβης και ωφέλειας και το θέμα του υποκειμενισμού. Δεν θα πάμε εκεί που μιλάνε υποκειμενικά. Θα πάμε εκεί που ακούμε την αντικειμενική αλήθεια. Η αντικειμενική αλήθεια είναι μόνο ο λόγος του Θεού, επειδή είναι εξ αποκαλύψεως λόγος. Δεν είναι λόγος ανθρώπινος. Και εμείς όταν μιλάμε εδώ στην εκπομπή και κάπου αλλού, δεν λέμε την προσωπική μας άποψη. Δεν μιλάμε υποκειμενικά. Σωστά. Λέμε την αντικειμενική αλήθεια που υπάρχει στο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό δεν μπορεί κάποιος να καταδικάσει εμάς που λέμε την αλήθεια. Ας καταδικάσει το Ευαγγέλιο. Μπορεί να καταδικάσει το Ευαγγέλιο? Δεν μπορεί. Αλλιώς θα είναι διώκτες. Η Αγία Γραφή, να έρθουμε στο σήμερα, ναι, λέγει ότι ο Θεός δημιούργησε άρσεν και θήλη, τον Αδάμ και την Εύα, και τους είπε, τους ευλόγησε, αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε της γης. Αυτός είναι ο γάμος ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μία γυναίκα. Και τους ευλόγησε ο Θεός να γίνουν συνδημιουργοί του Θεού μέσα από την τεκνογνωσία. Και ο γάμος ο χριστιανικός,
τα έχουμε πει, δεν πειράζει, έρχεται η επικαιρότητα. Είναι ευλογημένος. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Και αυτός ο χριστιανικός γάμος δημιουργεί την κατοίκον Εκκλησία. Που η κατοίκον Εκκλησία είναι το εργαστήριο της Αγιότητος, αδελφοί μου. Αυτά παραλάβαμε από την Αγία Γραφή, αυτά κηρύττομεν και αυτά θα κηρύττομεν. Όπως ο Γαλιλαίος έλεγε, κι όμως γυρίζει, κι όμως κινείται, κι όμως κινείται, εμείς αυτά θα κηρύττομεν. Διότι αυτά υπαγορεύει ο Λόγος του Θεού. Διαφορετικά θα κηρύττομεν άλλο Ευαγγέλιο, όχι του Χριστού. Υπάρχει ο ορισμός που δόθηκε στο Ρωμαϊκό Δίκαιο, διατηρήθηκε στο Βυζαντινό Δίκαιο και υπάρχει και σήμερα. Γάμος είναι η ένωση ανδρός και γυναικός, συγκλήρωσης βίου κοινού, δηλαδή υπάρχει μόνο τέτοιος γάμος. Γιατί σε αυτούς μπορείς να πεις και καλούς απογόνους να έχετε. Όταν παντρεύονται δύο άτομα του ιδίου φίλου, πώς να πεις καλούς απογόνους να έχετε? Δεν γίνεται. Φυσικά και δεν γίνεται. Yes. Οπότε λοιπόν είμαστε έξω ακριβώς, όχι απλώς από την παράδοση, από τη φυσιολογία των ανθρώπων. Μόνο το ανδρόγυνο παράγει απογόνους. Όχι άντρας και άντρα, γυναίκα, άντρας και άντρα, γυναίκα και γυναίκα. Και ένα άλλο θα φιλέσατε. Μας λένε πολλοί, δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στα αρχαία χρόνια. Λέμε ναι, υπάρχουν. Αλλά δεν θεσπίστηκε ποτέ γάμος τέτοιων ανθρώπων. Και σήμερα εμείς ερχόμαστε στον 21ο αιώνα. Τι να πρωτοτυπήσουμε, να πρωτοπορήσουμε σε τι θέμα? Στο απάνθρωπο, στο μισάνθρωπο, αλίμονο. Γάμος του ιδίου φίλου. Ούτε αρχαία το κάνανε αυτό. Ούτε και κάπου διάβαζα ότι είναι άλλο πράγμα να αμαρτάνει ο άνθρωπος ως πρόσωπο και άλλο με την κάλυψη νόμου πολιτείας. Ο νόνοητο. Τότε λέει έρχεται η καταστροφή σε αυτό το κράτος και σε αυτό το έθνος. Το διάβασα, το καταθέτω με πολύ πόνο καρδιάς και ψυχής, αδελφοί μου, και να ζητάμε το έλεος του Θεού. Δεν προφητεύομαι. Διάβασα. Δεν είναι απειλή, είναι προειδοποίηση. Όλη η Αγία Γραφή πάντα γράφει προειδοποίησεις, όχι απειλές. Προσέξτε, αν συμβεί αυτό. Θα υπάρχει... Σόδομα και Γόμορα. Υπάρχει κάτι καινούριο, θεοφυλαστέ. Να το πω τώρα δημόσια και δυνατά. Ένας ιστορικός Άγγλος, ο Τόινμπι, έκανε έρευνα. Και τι βρήκε? 27 πολιτισμοί αρχαίοι ολοσχερώς κατεστράφησαν λόγω διαφθοράς. Και διαφθορά εννοούσε τα θέματα που λέμε τώρα, τα πυρενηθικότητος. 27 πολιτισμοί αφανίστηκαν λόγω διαφθοράς. Μακάρι να μην συμβεί αυτό στην εποχή μας. Αλλά αν παραμείνουμε σε αυτά που λέμε τώρα και τα νομοθετήσουμε και τα εφαρμόσουμε. Γιατί καταστράφησαν τα Σόδομα και τα Γόμορα, κυρία Σκόντρα? Εξαιτίας αυτής της αμαρτίας. Της διαφθοράς. Αυτής της αμαρτίας. Της αλωτριώσεως. Ο Απόστολος Παύλος λέει και κάτι άλλο πολύ πιο σκληρό και είναι όμως πολύ δυνατό. Είναι μεγάλη αμαρτία, λέει, να αμαρτάνει άρσεν με άρσεν. Δεν λέει άνδρας με άνδρα. Επειδή είναι σάρκα εντελώς ο άνθρωπος ο οποίος σκέφτεται να αμαρτήσει έτσι. Μας έκανε εντύπωση το κείμενο αυτό, το λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή, άρσεν με άρσεν. Λοιπόν, θήλη με θήλη, δεν λέει γυναίκα με γυναίκα. Γιατί επί της εποχής του Νόε. Δια το είναι αυτούς... Σάρκας. Βλέπετε. Δηλαδή αυτό που διάβασα έχει λογική βάση. Και ποιοι σώθηκαν? Ο Νόε με τους οικείους του και από ένα ζεύγος ζώων μέσα στην Κιβωτό. 120 χρόνια κατασκευάζεται η Κιβωτός και οι άνθρωποι γελούσαν και έλεγαν ότι ο Νόε παρεφρόνησε. Όπως λένε για τους χριστιανούς, τι πάτε στην εκκλησία, καθυστερημένοι είστε, πάτε και εξομολογήστε, πάτε και ενωνάτε, πάτε σε αγρυπνίες, νηστεύετε, προσεύχεστε, καντήλια, κεριά, απαξιωτικά ομιλούν οι άνθρωποι του σκότους. Ναι, όταν θα έρθει ο κατακλυσμός, όσοι είναι μέσα στην Κιβωτό σώζονται. Έξτρα εγκλέζια, νούλα σ' άλλους. Εκτός εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Και η εκκλησία είναι η Κιβωτός της Καινής Διαθήκης, μέσα στην οποία σώζεται ο άνθρωπος, χαριτώνεται ο άνθρωπος, αγιάζεται ο άνθρωπος. Θέλει ο Θεός τον Ιωνά να πάει στην Νινεβή. Διότι ζούσαν και οι Νινεβίτες βίων άσωτων και αμαρτωλών. Σωστά. Έκλειτων βίων. Έκλειτων. Ο Ιωνάς
έχοντας πληροφορίες περί της συμπεριφοράς των Νινεβητών. Σου λέει, πάω τώρα στην Νινεβή εκεί που οι άνθρωποι ζουν όπως ζουν. Μπαίνει στο πλοίο για να πάει στην πόλη Θαρσής. Πήγε κόντρα στο θέλημα του Θεού. Μην πηγαίνουμε κόντρα στο θέλημα του Θεού. Εν ολίγης, θαλασσοτεραχή, τρικυμία αδικαιολόγητος, κλήρος, και ο Ιωνάς ήταν κάτω στο αμπάρι και κοιμόταν του καλού καιρού. Και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά τον προφήτη. Τον έριξαν στη θάλασσα, ένα κήτος τεράστιο, τον κατάπιε και τον έβγαλε μετά ζωντανόν, και μετά πηγαίνει ο Ιωνάς στη Γινεβή. Να δείτε τι αξία έχει μετάνοια, αδελφοί μου. Και λέγει στους Γινεβίτες, μου είπε ο Θεός ότι σε 3 ημέρες η Γινεβή θα καταστραφεί. Είναι προειδοποίηση. Προειδοποίηση. Μετανόησαν, έκλαψαν και εθρύνησαν, ενίστευσαν και αυτοί και τα ζώα τους. Και η μετάνοιά τους άλλαξε τη βουλή του Θεού. Ο Κύριος παρατείνει το ελαιό σου. Τι λέμε στη δοξολογία? Παράτεινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Το ελαιό σου, Κύριε, καταδιώξιμε πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και στενοχωρήθηκε ο Ιωνάς. Σου λέει, Κύριε, με εξέθεσες. Μου πεις σε 3 ημέρες η Νινεβή καταστραφήσετε, εγώ εκεί εξτόπη, και τώρα πέρασε και δεν ήταν τίποτε. Ήταν πολύ ζέστη. Και υπήρχε μια κολοκύνθη εκεί, μια κολοκυθιά. Θαλακρός. Ο Ιωνάς πήγε από κάτω, βρήκε ίσιο. Δες πως διδάσκει ο Θεός. Πήγε ένα σκουλικάκι και έφαγε την κολοκυθιά. Στενοχώρια στα μαύρα πανιά έπεσε ο Ιωνάς. Κύριε, λέει, λίγο ίσιο στην κολοκυθιά από κάτω. Ιωνά, για πέσε μου. Τη φύτεψες? Όχι, Κύριε. Την επότησες, Ιωνά, εσύ αυτήν την κολοκυθιά? Όχι, Κύριε. Και λυπήθηκες τόσο πολύ? Εγώ για το λαό μου. Είμαστε παιδιά φιλοστόργου πατρός, αδελφοί μου. Ο Άγιος Τριαδικός Θεός είναι ο φιλόστοργος Θεός, είναι ο Θεός της αγάπης. Καταλάβατε? Και περιμένει τη μετανιά μας, περιμένει. Πού θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού, έως του επιστρέψει και ζει αυτόν, έως ότου μετανοήσουμε και επιστρέψουμε εις τον Θεό. Παρατείνει και μας καλεί την καλύτερα στιγμή. Γιατί? Για να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού, που είναι ο προορισμός μας, ναι, κύριε Σκοντρά. Μπορούμε να ολοκληρώσουμε το θέμα της Βασιλείας του Θεού που εικονίζει την Εκκλησία με το εξής, ότι ο χρόνος αυτός της Βασιλείας του Θεού στην Εκκλησία είναι μόνο ημέρα, δεν υπάρχει νύχτα. Είναι όλο φως. Η Βασιλεία του Θεού εντός της Εκκλησίας και εντός του ουρανού είναι μόνο φως. Για ποιο λόγο? Επειδή όλοι οι άνθρωποι που αγαπούν το Θεό και τηρούν το θέλημά του είναι τέκνα φωτός, φωτόμορφη, ηλιόλουστη. Δεν υπάρχει νύχτα, δεν υπάρχει σκοτάδι, ούτε άγνοιας, ούτε πονηρίας, ούτε ανηθικότητος. Υπάρχει μόνο φωτεινότης στα έργα, στις σκέψεις, σε όλα. Τι ωραίο πράγμα αυτό. Οι άνθρωποι του φωτός και οι άνθρωποι του σκότους. Να πούμε τώρα πού το φως το καταλαβαίνω. Φως είναι η αλήθεια, ενώ το ψέμα είναι σκοτάδι. Φως είναι η αγάπη, ενώ το μίσος είναι σκοτάδι. Σωστά. Φως είναι η ελπίδα, ενώ η ελπερπισία είναι σκοτάδι. Φως είναι η καθαρή καρδιά, ενώ σκοτάδι είναι η βρώμητη καρδιά. Μέχρι σημείο το που ο ποιητής μας ο Οδυσσέας Ελίτης, που πήρε βραβείο Νόμπελ, σε κάποια σημεία γράφει πολύ ωραία πράγματα, όχι παντού. Τι λέει λοιπόν? Αυτός, λέει, που παλεύει το σκοτάδι μέσα του, έχει δικό του μερτικό στον ήλιο. Τι ωραία το λέει. Αυτός που παλεύει το σκοτάδι μέσα του έχει δικό του μερτικό στον ήλιο. Σε ποιον ήλιο? Της δικαιοσύνης, που το γράφει σε άλλο ποίημα. Και για μας είναι ο Χριστός. Γι' αυτό νομίζω, θα φιλέστατε, μπορούμε λοιπόν να πάρουμε σήμερα μια απόφαση. Δεν θα πάψω να είμαι υπήκοος της Βασιλείας του Θεού. Δεν θα πάψω. Έχω πάρει απόφαση να μείνω μέχρι τέλος πιστός, άχρη θανάτου πιστός. Και λέει, αγώνισε περί της αληθείας έως θανάτου. Αυτό θα κάνουμε. Δεν θα πάμε παρακάτω, θα πάμε σε απόσπασμα από την προσδιόγητον επιστολή. Ανοίγουμε, θεοφιλέστατε και αγαπητοί αδελφοί, ανοίγουμε έναν παλιό καθρέφτη που έχει ολοκάθαρο μέταλλο και μπορούμε εδώ να καθρεφτίσουμε τον εαυτό μας. Ποιος είναι αυτός ο παλιός καθρέφτης? Ένα κείμενο που επιγράφεται «Επιστολή προς Διόνικον».
βρέθηκε το 1436 ως εξής. Πήγε ένας Λατίνος κληρικός που ήταν τότε στην Κωνσταντινούπολη να αγοράσει ψάρια σε ένα ιχθυοπολείο. Και τι παρατηρεί, ότι ο ιχθυοπόλης είχε ένα πάπυρο, θα λέγαμε σήμερα, και πάνω ένα κείμενο, και πήγε να τυλίξει με εκείνο τον πάπυρο τα ψάρια. Του λέει, αυτό μην τυλίγεις τα ψάρια, έχει κείμενο απάνω, μου το δίνεις. Το πήρε, το αξιοποίησε, γράφτηκε λοιπόν στη Δύση το κείμενο αυτό, μεταφράστηκε λοιπόν από το αρχαίο κείμενο στα ελληνικά και είναι πράγματι ένα κειμήλιο. Ένα αριστούργημα. Αριστού, διαμάντι. Από το διαμάντι αυτό μπορούμε να διαβάσουμε, θα εφελέσατε, η θαυμαστή πολιτεία των χριστιανών, αυτό που λέμε τώρα εδώ ως θέμα. Λέει λοιπόν για τους χριστιανούς το εξής. Κατοικούν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους άλλως προσωρινοί. Μετέχουν σε όλα ως πολίτες και όλα τα υπομένουν ως ξένοι. Περιβάλλονται από σάρκα, αλλά όμως δεν ζουν σαρκικά. Ζουν στη γη, αλλά πολιτεύονται στον ουρανό. Υπακούν στους θεσπισμένους νόμους και με τη διαγωγή τους τους ξεπερνούν. Αγαπούν τους πάντες και από όλους διώκονται. Περιφρονούνται και καταδικάζονται. Θανατώνονται και ξαναζούν. Φτωχεύουν και πλουτίζουν πολλούς. Όλα τα στερούνται και όλα τα έχουν με αυθονία. Ατιμάζονται και μέσα στις ατιμίες δοξάζονται. Βλασφημούνται και δικαιώνονται. Κακολογούνται και αυτοί δίνουν ευλογίες. Υβρίζονται και αυτοί τιμούν. Κάνουν το καλό και τιμωρούνται ως κακοί. 21ος αιώνας αυτό. Και γράφτηκε τον 1ο αιώνα. Τιμωρούνται και χαίρονται σαν να τους δίνουν ζωή. Από τους Ιουδαίους πολεμούνται ως αλόφιλοι και από τους ιδρουλάτρες καταδιώκονται. Και την αιτία της έχθρας δεν μπορούν να την πουν αυτοί που τους μισούν, ότι είναι ο φθόνος. Οι χριστιανοί είναι η ψυχή του κόσμου. Ό,τι ακριβώς είναι η ψυχή στο σώμα, αυτό είναι οι χριστιανοί στον κόσμο. Να ευχηθούμε θεοφιλέστε. Πάμε λίγο, μην το κλείνετε. Ναι. Πάμε λίγο λέξη-λέξη. Είναι πολύ σπουδαίο το κείμενο. Χαιρόμεθα γι' αυτό. Να το σχολιάσουμε λοιπόν. Πάμε λέξη-λέξη. Λοιπόν, κατοικούν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους άλλως προσωρινοί. Τι είμαστε εις αυτόν τον κόσμο. Πάρικοι και παρεπίδημοι. Περαστικοί και διερχόμενοι. Αμφιβάλλει κανείς περί αυτής της αληθείας? Όχι είναι η απάντηση. Μην το λησμονούμε. Ουκ έχομεν οδεμένου σαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αυτή η πατρίδα είναι ένα ξενοδοχείο που μας φιλοξενεί για μερικά χρόνια έως ότου πάμε στην πατρίδα μας που είναι ο ουρανός. Για τον λόγο αυτό, ενώ θα ζούμε σε αυτόν τον κόσμο, να έχουμε την καρδιά μας στραμμένη προς τον ουρανό, προς τη Βασιλεία του Θεού. Δεύτερον, μετέχουν σε όλα ως πολίτες και όλα τα υπομένουν σαν ξένοι. Δηλαδή, έχουν το επάγγελμά τους. Ψηφίζουν. Έχουν τη σταδιοδρομία τους. Έχουν λοιπόν το σπίτι τους. Αλλά όλα αυτά τα θεωρούν ξένα. Δηλαδή δεν είναι μόνιμα αγαθά αυτά. Τα ουράνια αγαθά είναι μόνιμα και άφθαρτα. Τα επίγεια αγαθά είναι αυταρτά. Γι' αυτό λέει σαν ξένοι. Τελειώνουν και αυτά. Το επόμενο. Πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο είναι, κύριε Σκόντρα μου και αδελφοί μου, να θεωρούμε τη διαχείριση των πραγμάτων, των υλικών, με αυτή τη φιλοσοφία ότι είμαστε απλώς διαχειριστές και οικονόμοι, το πούμε λίγο απλούστερα, έτσι, ότι δικό μας δεν είναι τίποτε. Όταν ήρθαμε στον κόσμο, τι φέραμε? Τίποτα. Όταν θα φύγουμε από τον κόσμο, τι θα πάρουμε? Τίποτα. Άρα, δικό μας δεν είναι τίποτε. Σωστά ή λάθος? Είναι πάσα δώσεις αγαθή και πάνω δώρα ματέλειων, άνωθεν εστί καταβαίνουν. Ο Κύριος τα δίνει. Ήρθες στη γη με κάτι που είχες? Όχι. Γιατί τότε λέγε, τι καυχάσαι? Ιώβ, ναι. Κύριος έδωκεν, Κύριος αφίλετο. Επεσκέφθη έναν ιερέα και στις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Πονούσε, έπασχε από καρκίνο. Προσπαθούσα έτσι να τον ενισχύσω, να τον ενδυναμώσω όσο μπορούσα. Και τι μου ψέλησε? Θεοφιλέστατε, Κύριος έδωκεν, Κύριος αφίλετο, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Χαράχτηκαν αυτά τα λόγια βαθιά μέσα στην καρδιά μου και μέσα στην ψυχή μου.
Κύριος έδωκεν. Όλα είναι δώρα της αγάπης και της ασπλαχνίας του Κυρίου. Και ο Κύριος όταν κρίνει ότι πρέπει να μας τα αφαιρέσει, εμείς να μην δυσανασχετούμε. Του Κυρίου εσμέν. Πάμε λίγο παρακάτω. Λέει, περιβάλλονται από σάρκα, αλλόμως δεν ζουν σαρκικά. Αυτός είναι ο πνευματικός αγώνας. Να υποτάξει ο άνθρωπος τη σάρκα του στο πνεύμα. Δυστυχώς σήμερα πάμε στο αντίστροφο. Να υποτάξουμε το πνεύμα στη σάρκα. Γι' αυτό βλέπουμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη κακότητα και ανηθικότητα η οποία διαχέεται παντού. Και τι θα κάνει ο Θεός? Ο Θεός λέει μας προσέχει και λέει το εξής: δεν θα αφήσω να ξεχυλήσει το κακό. Δεν θα αφήσω το κακό να βγει απεριόριστα στον κόσμο. Θα κάνει δραστική επέμβαση. Τι σημαίνει τώρα δραστική επέμβαση? Μόνο εκείνος ξέρει. Για να ανακόψει το κακό. Το έχει κάνει πολλές φορές ο Θεός αυτό. Επενεύει πολλές φορές δραστικά. Μάλιστα ο Κύριος, Θεοφιλέστε και αγαπητοί αδελφοί, λίγο πρώτο πάθος, λέει στους Ιουδαίους: προσέχετε, όπως πάτε συμπληρώνετε το μέτρο της ανομίας. Δηλαδή φτάνετε στο όριο. Και το ξεπέρασαν το όριο οι Ιουδαίοι, γιατί στάφωσαν τον Χριστό. Και μετά δίωξαν και τους Αποστόλους. Γιατί το έτος 70 επενεύει δραστικά ο Θεός, επιτρέποντας να εισέλθουν τα στρατεύματα τα ρωμαϊκά στην Ιερουσαλήμ. Και να μην μείνει λίθος επί λίθο. Μέχρι λέει και αλέτρι έβαλε ο Τίτος Αυτοκράτορας και ανέσκαψε λοιπόν το χώμα της Ιερουσαλήμ. Οπότε υπάρχει αυτό που λέει εδώ, δραστική επέμβαση. Δια το είναι αυτού σάρκα. Η πιο ωραία φράση, θα την πούμε και στα αρχαία αυτή τη φράση, επί γης διατρίβωσιν, εν ουρανό πολιτεύονται. Ζουν στη γη, αλλά πολιτεύονται στον ουρανό. Άρα δηλαδή, υπήρξαν ουρανόδρομοι. Αυτός. Ουρανοδρόμοι. Ακριβώς αυτό. Ζουν στη γη, αλλά πολιτεύονται στον ουρανό. Είδατε τη λέξη εδώ, πολιτεύονται. Ζουν, συμπεριφέρονται. Στο δημόσιο βίο, σαν να είναι στον ουρανό. Γιατί εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού κατά τρόπο απαρέγκλητο. Πρέπει να φανταστείτε, αδελφοί μου, αυτόν τον άκοσμο κόσμο που τον καταντήσαμε εμείς με την αποστασία μας, πώς θα ήταν εάν ζούσαμε σύμφωνα με το Άγιο Ευαγγέλιο και με την προσδιόγνητον επιστολή που διαβάζει τώρα ο κύριος Κόνδρας. Θα ήταν αυτός ο κόσμος ένα κομμάτι του παραδείσου. Έτσι. Θα επικρατούσε η αγάπη, η συμφιλίωση, η προσφορά, η διακονία. Θα ζούσε ο ένας για τον άλλον, θα εσέβετο ο ένας τον άλλον, θα τιμούσε ο ένας τον άλλον, δεν πατούσε ο ένας επάνω στο πτώμα του άλλου για να ανέρθει. Τι να ανέρθει, αδελφοί μου. Τι να ανέρθει, αδελφοί μου. Τι να ανέρθει, αδελφέ μου. Τι να πάρει, τι να κατακτήσει, αυτά που θα αφήσουμε κάποια ώρα σε αυτόν τον κόσμο της ματαιότητος, μπορούμε να πολιτευόμεθα με ουράνια πνευματικά και άγια ενδιαφέροντα. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Λέει παρακάτω, υπακούν στους θεσπισμένους νόμους και με τη διαγωγή τους ξεπερνούν τους νόμους. Δηλαδή εδώ είναι πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή, βέβαια εννοεί όχι νόμους που αντιβαίνουν στο θέλημα του Θεού, ή άλλοι νόμοι. Λέει ο νόμος αυτό να μην κλέβεις. Εμείς δεν χρειάζεται το νόμο του κράτους να μην κλέβουμε, γιατί έχουμε τον λόγο του Θεού που λέει κλέψεις. Αυτό μα λέει ξεπερνώντας νόμος. Λέει, ξέρω εγώ, να είσαι τίμιος, λέμε την εφορία. Ο χριστιανός είναι τίμιος όχι επειδή το επιβάλλει ο νόμος, αλλά επειδή το θέλει ο Θεός. Και ούτω καθεξής. Αυτό πάνε να πει ξεπερνώντας. Μα εάν τηρούσαμε το Ευαγγέλιο, δεν θα χρειάζονται νόμοι της πολιτείας. Ούτε αστυνομία. Ούτε φυλακές. Ούτε φυλακές. Ούτε φυλακές. Ο χρυσούς κανόνα ρυθμίζουν τη σχέση των ανθρώπων. Καθώς θέλετε, απλά να φέρονται οι άλλοι σε εσάς καθόμοιον τρόπο και εσείς να φέρεστε στους άλλους. Θέλεις να έρθει κάποιος να σε κλέψει, μην κλέψεις. Θέλεις κάποιος να σε συκοφαντήσει, μην συκοφαντήσεις. Θέλεις κάποιος να σε αδικήσει, μην αδικήσεις. Θέλεις. Ό,τι δεν θέλουμε λοιπόν, να μην το κάνουμε στους άλλους. Είναι εντολή του Κυρίου. Με αυτή η ασκαλία του Κυρίου μας ρυθμίζονται οι σχέσεις των ανθρώπων. Θες να φτιάξει ο αδερφός σου μια πλαστή διαθήκη και να κληρονομήσει όλη την περιουσία, μην το κάνεις εσύ. Δεν είναι ωραία πράγματα, αδελφοί μου, να μαλώνουν αδέλφια, να σκοτώνονται αδέρφια για μια γράνα, για ένα ποτάμι, για μισό μέτρο γης. Πάρει και ήμεθα σε αυτόν τον κόσμο. Πάρ' το, αδελφέ.
και χωρίς κατάρρευση. Πάρτο, αδερφέ, και να είσαι και ευλογημένος. Και να είσαι και ευλογημένος. Ναι, προχωράμε. Αγαπούν τους πάντες και από όλους διώκονται. Πράγματι, αγαπούμε όλα τα πρόσωπα. Δεν αγαπούμε τις αμαρτίες τους. Δηλαδή, η Εκκλησία σε αυτό είναι πράγματι υπόδειγμα. Σέβεται το πρόσωπο, θέλει να το δει αλλαγμένο, θέλει να το δει καινούριο πρόσωπο και πρόσωπο του Θεού, αλλά δεν συμφωνεί με την αμαρτία. Δηλαδή, αληθεύει εν αγάπη. Και ναι, αγαπάει εν αληθεία. Μου, διότι κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Και αυτά που είπες προηγουμένως, δια τα τεκτενόμενα κατά αυτάς τας ημέρας, δεν έχουν σχέση με τα πρόσωπα, έτσι, αλλά με τις συμπεριφορές και με την αμαρτία. Διότι κάθε άνθρωπος, επαναλαμβάνω, είναι πλασμένος, δημιουργημένος κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Και γι' αυτό τι ψάλλομεν, εικόνιμη τη σαρή του δόξη σου ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων. Αν και είμαι πολύ αμαρτωλός, δεν πάβω να είμαι εικόνα της αρήτου δόξης σου. Και να βλέπουμε τον αδελφό μας και να μας βλέπει ο αδελφός μας ως εικόνες Θεού. Είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεό σου. Δεν πρέπει να βδελισόμεθα κανέναν. Μήτε τον εχθρό μας. Τι είπε ο Κύριος, εγώ δεν λέγω αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης τι έλεγε, οφθαλμών αντί οφθαλμού. Έρχεται ο Κύριος και συμπληρώνει. Εγώ δεν λέγω αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Και αν σε αγκαρεύσουν μίλιον εν, είπα εσύ με ταυτού δύο. Και αν σε ραπίσουν εις τη μία σε αγώνα, στρέψουν και την άλλη. Τι θεία δασκαλία. Διαβάστε όλα τα βιβλία του κόσμου. Όλα τα βιβλία του κόσμου. Πουθενά δεν θα συναντήσετε τη αυτήν διδασκαλία. Γιατί? Διότι ο θείος διδάσκαλος είναι Θεός. Είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος και Θεός αληθινός. Είναι το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος. Ναι, προχωράμε κύριε Σκοντρά. Περιφρονούνται και καταδικάζονται. Θανατώνονται και ξαναζούν. Εδώ είναι το σημαντικότερο που λέει. Το θανατώνονται και ξαναζούν. Το περιφρονούνται το καταλαβαίνουμε. Ναι. Το κατανοούμε. Ναι, ναι. Το ζούμε. Ναι. Και το βιώνουμε, και αλλά να ξέρουμε ότι επί του στήθους μας ως χριστιανοί, κληρικοί και λαϊκοί φέρουμε τα στίγματα του Ιησού Χριστού. Και να μην λυπούμεθα. Και λέει και ξαναζούν, δηλαδή. Ναι. Τι σημαίνει? Δηλαδή δεν χάνουν τη ζωή. Ποια ζωή? Την ουράνια ζωή. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί, θέλει να πει εδώ, και αντέχουν τα όσα υποφέρουν, αλλά και ανατέλει η ζωή τους πλέον στον ουρανό, εκεί που θα ζουν αιώνια. Αυτό σημαίνει το ξαναζουν. Και αντέχουν εδώ στη γη τα βάσανα, αλλά και όταν φύγουν από τη ζωή αυτή, μεταφέρονται σε άλλη ζωή που είναι η ουράνια ζωή, η αιώνια. Μα η πίστη στην αιώνια ζωή έδωσε το κουράγιο, την δύναμη στους Αγίους να υπομείνουν τα μαρτύρια, τα βασανιστήρια. Στους ασκητάς να πάνε στις ερήμους, να παλεύουν με τους τρεις εχθρούς, με τον αόρα των εχθρών, τον πειρασμό, και να υπομένουν άχρη τέλους, διότι ο υπομείνας εις τέλος σωθήσετε. Βλέπετε πάλι η πίστη. Οι Άγιοι είχαν πίστη στον Θεό, στον αληθινόν αποκεκαλυμμένον Θεόν. Αν δεν έχουμε πίστη, μπορεί να κάνουμε ούτε ένα βήμα στην πνευματική ζωή. Αν δεν πιστεύουμε στον αληθινό τριαδικό Θεό, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε σημειωτών στην εν Χριστώ ζωή. Παρακάτω λέει ένα πολύ πολύ ωραίο και πρέπει αυτό να το βάλουμε σε εφαρμογή όλοι οι χριστιανοί. Πτωχεύουν και πλουτίζουν πολλούς. Δηλαδή προτιμούν αυτοί να έχουν λιγότερα για να δώσουν κάτι περισσότερο και πολύ περισσότερα στους άλλους. Όπως έκανε ακριβώς ο Κύριος. Πλούσιος όνεν λέει, επτόχευσεν, για να κάνει εμάς πλουσίους στη χάρη του. Πολύ σημαντικά αυτά, προχωράμε. Όλα τα στερούνται και όλα τα έχουν με αυθονία. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν τη λεγόμενη λιτή αυθονία, δηλαδή έχουν τα απαραίτητα. Τούτης αρκεστισόμεθα, στα λίγα, σκεπάσματα και λίγη τροφή. Λιτή αυθονία, ακριβώς όπως το λέει εδώ το κείμενό μας. Διδάσκει την ολιγάρχια, ολιγάρχια και όχι τις σπατάλες.
και όχι το πνεύμα του ευδαιμονισμού που δεν ικανοποιεί τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, ξέρετε, παραμένει ανικανοποιητός. Γιατί? Διότι προσπαθεί με τα πράγματα του κόσμου τούτου, με τα υλικά, με τα ωραία δέσματα, με τις πολυτελείς ενδυμασίες και συμπεριφορές κλπ, να καλύψει το εσωτερικό του κενό. Δεν καλύπτεται. Γι' αυτό οι άνθρωποι αλλάζουν σπίτια ανά 6 μήνες, αλλάζουν έπιπλα κάθε χρόνο, τα αλλάζουν όλα και έχουν το παράπονο. Δεν έχω τι να φορέσω και τους λέω πολλές φορές, το πρόβλημά σας δεν είναι ότι δεν έχετε τι να φορέσετε, αλλά δεν ξέρετε τι να πρωτοφορέσετε. Δεν ξέρετε τι να πρωτοφορέσετε. Πηγαίνετε, λέω, κοιτάξτε τις ντουλάπες σας και την άλλη φορά που θα έρθετε εδώ να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε, θα μου πείτε επακριβώς τι έχετε. Και μου λένε, πάτε, πόσο δίκιο έχετε. Πράγματι, δεν είναι ότι δεν έχουμε, αλλά δεν ξέρουμε τι να πρωτοφορέσουμε. Διότι στον άνθρωπο υπάρχει το ανικανοποίητο, αδελφοί μου. Εάν δεν πλημμυρίσει η καρδιά μας με την παρουσία του Χριστού, με την εν Χριστώ ζωή, με τη μυστηριακή ζωή, με την μυστηριακή ζωή, θα παραμένουμε νοσταλγοί της χαράς και κουρασμένοι οδηπόροι και κουρασμένοι στρατοκόποι που μέσα στα σκότη αναζητούμε το φως. Ναι. Τώρα παρακάτω έχουμε το κακό που υφίστανται οι χριστιανοί και μέσα από το κακό που υφίστανται βγαίνει μια ευλογία. Δηλαδή βγαίνει μια προσφορά, ένα παράδειγμα φωτεινό. Λέει λοιπόν εδώ, ατιμάζονται και μέσα στις ατιμίες δοξάζονται επειδή είναι σταθεροί στην πίστη τους. Βλασφημούνται και δικαιώνονται επειδή είναι πάλι σταθεροί στην πίστη. Κακολογούνται και αυτοί δίνουν ευλογίες, όπως έκαναν όλοι οι μάρτυρες. Υβρίζονται και τιμούν τους άλλους. Κάνουν το καλό και τιμωρούνται ως κακοί. Αυτό ζούμε σήμερα. Κάνουν το καλό. Εμείς λέμε ως Εκκλησία το καλό στους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να σχεδιάσουν κάποια πράγματα περίεργα. Και όμως μας τιμωρούν, δηλαδή μας αποστρέφονται. Γιατί? Το καλό τους λέμε. Δεν τους λέμε το κακό. Δεν τους βλάπτουμε με αυτά που λέμε. Τους ωφελούμε. Και όμως λέει, μας τιμωρούν ως κακούς. Τιμωρούνται και χαίρονται σαν να τους δίνουν ζωή, επειδή ακριβώς θα μεταβούν στην άλλη ζωή, την αιώνια. Και παρακάτω λέει το πολύ σημαντικό, ό,τι ακριβώς είναι η ψυχή στο σώμα, αυτό είναι οι χριστιανοί στον κόσμο. Ημίσεστε το φως του κόσμου, είπε ο Κύριος, στους Αγίους μαθητάς και κατ' επέκταση για κάθε χριστιανό. Ημίσεστε το φως του, πρέπει να είμαστε φως μέσα στον κόσμο. Και ημίσεστε το άλας της γης. Οι χριστιανοί φωτίζουν τον κόσμο. Γι' αυτό να είμαστε χριστιανοί όχι της ταυτότητος, αλλά της ουσίας. Και το βάδισμά μας και οι ομιλίες μας να είναι προς δόξαν Κυρίου. Και να δοξάζεται ο Θεός μέσα από την δικιά μας ζωή. Είτε τι ποιείτε, λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος, πάντα προς δόξαν Θεού ποιείτε. Να πράττουμε ότι δια των πράξεών μας δοξάζεται ο Θεός. Να λέμε ότι δια των λόγων μας δοξάζεται ο Θεός. Και με ταπείνωση και με αγάπη και με αγώνα πνευματικών θα πέφτουμε, θα σηκωνόμαστε, να ζητάμε το έλεος του Κυρίου. Αυτό σημαίνει είμαστε ουρανοδρόμοι, να αγαπήσουμε την νηστεία, την προσευχή, την άσκηση, τις αγρυπνίες, το κομποσκήνι, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, την καθαρότητα του βίου μας για να αξιωθούμε, αδελφοί μου, της Βασιλείας του Θεού, που ήταν και το κυρίως θέμα της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε, Θεοφιλέστατε. Μία ευχή να δώσουμε. Να είμαστε το κόσμημα της Βασιλείας του Θεού. Να είμαστε ο κόσμος του κόσμου, δηλαδή το στολίδι του κόσμου, όταν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί. Δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα, έχουμε πολύ αγώνα μπροστά μας. Το προσπαθούμε, το αγωνιζόμαστε. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε στο σημείο αυτό, για να βρεθούμε και στη Βασιλεία του Θεού, όπου εκεί θα δούμε να υπάρχει το όνομα το δικό μας καθαρογραμμένο και να εισέλθουμε εκεί στους αιώνας των αιώνων. Αγαπητοί μου αδελφοί, και σας από καρδία σας ευχαριστούμε και σας ευγνωμονούμε για την ευγένειά σας, για την καλοσύνη σας που και σήμερα μας φιλοξενήσατε στα σπίτια σας. Προσέχετε ποιους φιλοξενείτε στα σπίτια σας. Μέσα από την τηλεόραση έρχονται και απρόσκλητοι που θολώνουν την αλήθεια,
που μεταφέρουν στα παιδιά σας νοθευμένες απόψεις και αντιλήψεις, αλλοτριωμένων τρόπων ζωής υποδεικνύουν. Προσέχετε ποιους φιλοξενείτε. Εμείς πάντως σας ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε. Εμείς σας φιλοξενούμε στις καρδιές μας, στις προσευχές μας και ευχόμεθα να έχετε όλα τα καλά του Θεού, όλες τις χάρες και τις χαρές του Παραδείσου, όλα τα δώρα του ουρανού. Εναγκαλιζόμαστε προσευχητικά όλους τους αδελφούς μας, την Ελλάδα, στην Ελλάδα και τον κόσμο, και ευχόμεθα πλουσίαν την χάρη και την ευλογία του Κυρίου μας. Χαίρετε αδελφοί μου. Αμήν.